Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Όπως τα είδατε και στον τίτλο, σήμερα θα κάνουμε ένα unboxing βίντεο με κάποια πράγματα που μου έστειλαν εταιρείες. Και όσοι με ακολουθείτε στο Instagram σίγουρα ξέρετε ότι τα κάνω εκεί στα Instagram stories, ότι ανοίγω εκεί τα πακέτα που μου στέλνουν. Αλλά επειδή από χθες μέχρι και σήμερα μου ήρθαν αρκετά, είπα να μην γεμίσω την ιστορία μου στο Instagram και επειδή θέλω την Δευτέρα να σας κάνω ένα δώρο, δηλαδή κρατιέμαι, θέλω να σας το δώσω όσο πιο σύντομα γίνεται, είπα να γυρίσω αυτό το βίντεο σήμερα για να ανέβει αύριο, Πέμπτη, δηλαδή σήμερα που το βλέπετε εσείς, με τα προϊόντα που μου έστειλαν οι εταιρείες. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Και πάμε πρώτα να ανοίξουμε τώρα το πρώτο το κουτάκι, το οποίο μου ήρθε από Garden of Parthenols. Και πόσο χάρηκα που έμαθα, την ήξερα την εταιρεία, δεν είχα δοκιμάσει βέβαια προϊόντα της, αλλά μόλις ανακάλυψα ότι είναι ελληνική, καταχάρηκα. Και είναι ένα κουτάκι, να το, το οποίο είναι γεμάτο μέσα με καλοκαιρινά καλούδια. Μέσα βρήκα ένα αντιλιακό 50, το οποίο είναι για όλη την οικογένεια και για πρόσωπο και για σώμα. Έχει ένα λαδάκι, το οποίο είναι με 10 δείκτη προστασίας, αλλά είναι λάδι μαυρίσματος. Να το, είναι αυτό εδώ. Θα το βάζω από τα γόνατα και κάτω, όπως αυτές τις γάμπες εγώ, παιδιά, το καλοκαίρι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, αλλά ποτέ μου δεν μαυρίζω. Και ήρθαν και άλλα 3 προϊόντα, να, αυτές εδώ οι κρεμούλες, οι οποίες είναι όλες κρέμες με χρώμα, είναι κάτι το οποίο γνωρίζετε ότι το λατρεύω εγώ. Η μία είναι 50 και είναι BB, η άλλη είναι 30 είναι DD και η άλλη είναι πάλι 30 και είναι CC. Νομίζω πως αυτές τις 3 κρέμες θα τις λατρέψω, δεν έχω δοκιμάσει ακόμα καμία. Η αδερφή μου πήρε και δοκίμασε τη μία και θέλει να πάει αύριο να αγοράσει, της άρεσε πάρα πολύ η CC. Oops. Αφού τελειώσαμε με το κουτάκι από Garden of Parthenols, πάμε τώρα να ανοίξουμε την επόμενη τσαντούλα, η οποία είναι από Sephora. Το πρώτο πράγμα που θα βάλω από την τσάντα είναι αυτό εδώ το προϊόν. Μου έστειλαν εντωμεταξύ εμένα τη σειρά με το τριαντάφυλλο. Έχει και άλλα πράγματα η σειρά αυτή, δεν έχει μόνο τριαντάφυλλο, έχει και άλλα αρώματα. Και να πάτε να τα δείτε, πρέπει να μυρίζουν όλα θεϊκότατα. Αυτό μυρίζει καταπληκτικά, παιδιά, δεν φαντάζεστε. Φοβερό, φοβερό. Είναι το Micellar από αυτή τη σειρά, αυτό το προϊόν. Μετά έχω μία κρεμούλα, η οποία είναι και αυτή η κρεμούλα καθαρισμού για πρόσωπο και για μάτια. Έτσι, μπράβο. Θέλω κρέμες, βασικά θέλω προϊόντα που να κάνουν και για πρόσωπο και για μάτια. Δεν μπορώ να σου δίνω ένα προϊόν και να σου λέω ότι αυτό είναι μόνο για τα μάτια. Πάρε ένα προϊόν, είναι μόνο για το πρόσωπο. Θέλω να είναι για τα πάντα. Είχε μέσα αυτά εδώ τα μαντιλάκια, που είναι και αυτά για τα μακιγιάζ και αυτά με τριαντάφυλλο. Και το τελευταίο προϊόν που είχε μέσα είναι αυτό εδώ το lip balm, το οποίο είναι και αυτό με τριαντάφυλλο και θέλω οπωσδήποτε να το ανοίξω μόλις τελειώσω αυτό το βίντεο και θέλω να μπει κατευθείαν στην τσάντα μου. Οπότε αυτά και από σήμερα. Τελειώσαμε. Είμαι σε δίλημα εδώ και αρκετά λεπτά και δεν ξέρω ποια από τις δύο τσαντούλες θα σας δείξω πρώτη, αλλά θα σας δείξω αυτήν τελικά. Έτσι είπα στον εαυτό μου, να σας δείξω αυτήν από Giorgio Armani. Αυτά είχε μέσα αυτά εδώ τα υπέροχα αυτοκολλητάκια, τα οποία θα ταιριάζουν απίστευτα στο ημερολόγιο που έχω πάρει και σας το είχα δείξει και είχατε ξετρελαθεί. Και πάμε να ανοίξουμε το πρώτο πράγμα που έχει εδώ μέσα, που είναι το κραγιόν. Βασικά είναι το Lip Maestro. Lip Maestro το λέει. Είναι το χρώμα 400. Είναι το matte. Και είναι αυτό που είχε λάβει τα τόσα πολλά σχόλια, τα τόσα πολλά μηνύματα εκείνη τη μέρα. Μετά μου στέλνατε και προσωπικά μηνύματα και μου λέγατε, βρε Μαρινέλη, πες μας ποιο κραγιόν ήταν αυτό που φορούσε στο live. Είναι, νομίζω, το πιο υπέροχο κόκκινο κραγιόν που μπορεί να έχω στη συλλογή μου αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε το. Νομίζω πως πρέπει να σας τύφλωσω. Και στη συνέχεια βρήκα μέσα αυτό εδώ το κουτάκι. Αρχικά έχει αυτό εδώ. Τα χυλάκια αυτά εδώ. Τα οποία είναι πολύ της μόδας. Όλος ο κόσμος στο Instagram βγάζει φωτογραφίες με αυτά εδώ τα χυλάκια. Και είχε μέσα ένα πάρα πολύ ωραίο κατακόκκινο νεσεσέρ. Πολύ όμορφο, να το, αυτό εδώ. Και τώρα πάμε στο όχι καλύτερο, γιατί το καλύτερο σας το έχω για το τέλος, που είναι το giveaway. Πάμε σε αυτήν εδώ την τσεντούλα. Είχε μέσα κάποια πράγματα που με ενθουσίασαν πάρα πολύ, πάρα μα πάρα πολύ. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει τίποτα. Νομίζω έχω ένα κραγιόν, η Yves Saint Laurent, δεν το βρίσκω τώρα. Έτσι νομίζω πως έχω ένα κραγιόν, τέλος πάντων. Και θέλω να σας δείξω, μου έστειλαν αρχικά ένα μισελέν νεράκι, να το. Βρήκα άλλο ένα προϊόν για καθαρισμό προσώπου, είναι το Makeup Remover, να το, αυτό εδώ. Το οποίο πραγματικά ανυπομονώ να τα ανοίξω να τα μυρίσω, το βλέπω και έτσι αυτό το περίεργο ροζ κάτι χρώμα και νιώθω ότι θα μυρίζουν υπέροχα, αλλά και μόνο και μόνο να πάρεις αυτά εδώ και να τα στολίσεις στο μπάνιο σου, νομίζω πως δεν θέλεις κάτι άλλο. Στη συνέχεια βρήκα αυτό εδώ το κουτάκι, το οποίο λέει πως έχει μέσα πινέλο μεταξένιας λάμψης. Και ανοίγοντάς το βρίσκεις ένα μπουκάκι και μέσα ένα πολύ ωραίο πινελάκι για να το βάλω μέσα στο νεσεσεράκι από Giorgio Armani
και να το κουβαλάω μαζί μου κάθε μέρα για να διορθώνω το μακιγιάζ μου. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι, είναι πολύ ιδιαίτερο. Είναι αυτά εδώ τα δύο τα πινελάκια μαζί, έχουν εδώ πέρα το λογότυπο Yves Saint Laurent και το γυρίζεις έτσι. Από τη μία βάζεις το ρουζάκι σου και από την άλλη λογικά βάζεις make-up από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Πάμε τώρα στο τελευταίο προϊόν που βρήκα μέσα στην τσαντούλα αυτή και μετά θα πάμε στο giveaway. Είναι μία κρεμούλα η οποία είναι για να τη βάζεις, αν έχω καταλάβει σωστά, πριν βάλεις το make-up σου και δίνει πολύ ενυδάτωση και λάμψη στο πρόσωπο. Δεν την έχω ούτε αυτή χρησιμοποιήσει, την παρέλαβα μάλλον πριν μία ώρα, πού να προλάβω και τώρα κακώς που την έβαλα, έπρεπε, αλλά ξεχάστηκα. Γράφει για άμεση λάμψη και ενυδάτωση, μάλιστα. Οπότε αυτό ήταν το unboxing, σίγουρα είναι ένα βίντεο το οποίο δεν μπορώ να σας πω τη γνώμη για τα προϊόντα, γιατί είναι προϊόντα τα οποία και εγώ μόλις τα άνοιξα και δεν έχω χρησιμοποιήσει κανένα από αυτά, αλλά μου ζητούσατε εδώ και πάρα πολλούς μήνες να κάνω unboxing και κάνω Marinelle unboxing, κάνε. Εγώ δεν έκανα ποτέ, τέλος πάντων, γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν τρελαίνεται στο να αγοράζει πράγματα μέσω ίντερνετ. Μου αρέσει να πηγαίνω να αγοράζω πράγματα από φυσικό κατάστημα και όχι μέσω ίντερνετ. Τέλος πάντων, και πάμε τώρα στο giveaway. Όσοι με ακολουθείτε σε Instagram και Facebook, σίγουρα θα είδατε από τις ιστορίες μου ότι μου έστειλε η Benefit αυτό εδώ το super ανοιξιάτικο κουτί και μέσα βρήκα 3 προϊόντα τα οποία εγώ τα είχα ήδη από ένα event που μας είχαν κάνει το καλοκαίρι. Οπότε είπα αυτά τα προϊόντα που βρήκα μέσα να τα μοιραστώ με μία από εσάς για να δείτε πόσο όμορφα είναι αυτά τα προϊόντα και πόσο αξιόλογα. Και εγώ με αυτά έχω βάψει τα φρύδια μου τώρα και είναι κοκαλωμένα εκεί. Δεν πάνε πουθενά. Αλλάξτε τις μπλούζες, θέλετε, δεν υπάρχει περίπτωση, σας το εγγυώμαι. Το πρώτο προϊόν που θα παραλάβει η κοπέλα είναι ένα primer για τα φρύδια από την Benefit. Το δεύτερο είναι το μολυβάκι για τα φρύδια. Και το άλλο είναι το κλασικό, το προϊόν που έχει μέσα το βουρτσάκι, όπως και αυτό που έχω βάλει εγώ αυτή τη στιγμή στα φρύδια μου και είναι κοκαλωμένα. Δεν πάνε πουθενά. Για κανένα λόγο, παιδιά, σας το εγγυώμαι. Και το μόνο που έχετε να κάνετε για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να πάρετε αυτά τα προϊόντα στο σπίτι σας, να σας χτυπήσει μια μέρα το ταχυδρόμο στο κουδούνι και να είναι αυτά εκεί, είναι να έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου και να μου γράψετε από κάτω σε σχόλιο ποιο είναι το αγαπημένο σας προϊόν. Όποιο και είναι αυτό, είτε είναι σαμπουάν, είτε είναι κάποια μπούρτσα, είτε είναι κάποιο καθαριστικό, είτε είναι κάποιο κραγιόν, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, και αν έχετε κάνει αυτά τα δύο βήματα, δηλαδή εγγραφή και αφήνοντάς μου αυτό το σχόλιο από κάτω, έχετε λάβει αυτόματα μέρος στο διαγωνισμό. Οπότε αυτά, οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θα τη βρείτε από κάτω στην περιγραφή. Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες. Ελπίζω να σας άρεσε και το unboxing που κάναμε, γιατί ξέρω πως σας αρέσουν και μου το ζητάτε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Οπότε αυτά, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Εμείς θα τα πούμε τώρα την Δευτέρα με νέο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και να θυμάστε πως η ομορφιά βρίσκεται παντού. Φιλάκια πάρα πολλά και καλό τρίμερο, ε! Γεια! Yeah!